Είμαι ο Γκριγζιάρ της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα προϊόν το οποίο είναι πάλι για το σπίτι, δεν είναι δηλαδή κάποιο συσσαγωγικά τεχνολογικό προϊόν, γιατί εν μέρη είναι, εν μέρη δεν είναι. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία την οποία βλέπετε στην οθόνη σας. Όπως βλέπετε είναι ένα σκουπάκι χειρός. Η συσκευασία λέει ότι είναι ένα ασύρματο σκουπάκι χειρός το οποίο είναι από την εταιρεία, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, LA Giant, με αυτό εδώ πέρα το σύμβολο. Το σκουπάκι είναι αυτό εδώ πέρα όπως βλέπετε και είναι το μοντέλο, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, EGH-VC2, Smart Home Partner. Έτσι λοιπόν μας λέει το συγκεκριμένο. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο στο unboxing, εγώ να υπενθυμίσω να μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι για να εγγραφείτε στο κανάλι, όπως επίσης να μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο unboxing για να μπορέσουμε να δούμε το σκουπάκι και να κοιτάξω πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, με την έννοια του να καταλάβουμε πόσο πολύ τραβάει. Προχωράμε λοιπόν! Αυτή λοιπόν η συσκευασία που βλέπετε μπροστά σας είναι που θα ανοίξουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι περιέχει το σκουπάκι. Παίρνω εγώ τη βάση που το είχα για να μπορεί να στέκεται καλύτερα. Αυτά ήρθαν ακριβώς έτσι όπως τα βλέπετε. Δεν είχε κάποιο αυτοκόλλητο ή οτιδήποτε, είναι ακριβώς έτσι. Για να καταλάβετε, εγώ παρήγγειλα 3 τέτοια σκουπάκια μαζί, γιατί τα βρήκα σε προσφορά και τα είχε γύρω στα 18 ευρώ νομίζω. Άρα λοιπόν το ανοίγουμε. Μέσα η συσκευασία θα πρέπει να έχει, εκτός από το σκουπάκι, και κάποια εξαρτήματα. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτά. Εξάρτημα 1. Αυτό λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα και όπως καταλαβαίνω και εγώ, πρέπει να είναι η επέκταση την οποία χρησιμοποιούμε για κάποιο από τα εξαρτήματα τα υπόλοιπα. Το σκουπάκι θα το ανοίξουμε τελευταίο. Έχει το καλώδιο της φόρτισης, όπως επίσης έχει και ένα βιβλιαράκι. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Το βιβλιαράκι, okay, δεν μας πειράζει. Έχει λοιπόν αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι επίσης κάτι σαν επέκταση, απλά είναι σταθερό, δεν είναι δηλαδή όπως αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να το γυρίσουμε σε οποιαδήποτε φορά θέλουμε εμείς. Έχει επίσης αυτό, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω χρησιμοποιείται για να μπει αυτό και το βάζουμε εδώ κατά αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και αυτή είναι εδώ πέρα η πλευρά, άρα είναι μια ακόμη επέκταση με επίπεδο στόμιο, να το πω έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Έχουμε επίσης αυτό εδώ πέρα, που είναι ένα τύπου βουρτσάκι, όπως μπορείτε να δείτε, για να μπορούμε να σκουπίζουμε κάποιες άλλες επιφάνειες, και τον φορτιστή του, ο οποίος είναι USB-A. Ευτυχώς τουλάχιστον αυτό μας βολεύει, γιατί μπορούμε να πάρουμε ένα χαμπάκι USB όπως τον άλλον που είχαμε ανοίξει και να φορτίζουμε όλες τις συσκευές μαζί. Και εδώ είναι που μπαίνει στο σκουπάκι. Πάμε να βγάλουμε το σκουπάκι από εδώ πέρα μέσα. Το σκουπάκι λοιπόν είναι αυτό. Εδώ πέρα πάνω γράφει LA Giant. Εδώ πέρα τι λέει? For the first time use, please charge it for at least 3 hours. Για πρώτη φορά χρήση, να το φορτίσουμε τουλάχιστον για 3 ώρες. Από εδώ πέρα λοιπόν είναι η λιχνία λέει, το κουμπάκι που ανοίγουμε και κλείνουμε τη σκούπα. Εδώ από πάνω είναι που ρουφάει τα σκουπίδια και όπως μπορούμε να δούμε αυτό μπαίνει προς τα μέσα. Αυτό εδώ ξεβιδώνει, αν το δείτε έχει μία-δύο ασφάλειες. Το κάνουμε έτσι, τραβάμε και βγαίνει. Από μέσα είναι έτσι και εδώ είναι αυτό εδώ πέρα το φίλτρο, το οποίο φίλτρο με κάποιον τρόπο βγαίνει από όσο θυμάμαι. Α, απλά το τραβάμε. Τώρα έχει κολλήσει, από ό,τι καταλαβαίνω κανονικά μπαίνει και στέκεται εδώ. Απλά προφανώς είχε κολλήσει επάνω στη σκούπα. Το φίλτρο λοιπόν στέκεται κανονικά εδώ έτσι. Και όταν θέλουμε να το βγάλουμε, απλά το τραβάμε. Το σκουπάκι χωρίς το φίλτρο και χωρίς τον φυσιτήρα, ρουφιχτήρα, τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, είναι έτσι. Εδώ πέρα μέσα είναι το μοτέρ,
αν μπορείτε να το διακρίνετε, που δημιουργεί και τον αέρα. Και εδώ είναι η εξαγωγή του αέρα. Το φορτίζουμε από εδώ. Μπαίνει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Κάποια βασικά και πολύ σημαντικά στοιχεία όσον αφορά το σκουπάκι, και έχω εδώ πέρα μαζί μου το κινητό για να μπορέσω να το διαβάσω κατευθείαν, γιατί και αυτό το σκουπάκι αγοράστηκε από την Banggood, όπως μπορούμε να φανταστούμε. Βλέπουμε πώς κάθεται στο χέρι και πώς κρατιέται, άρα βολεύει για να μπορούμε να το κρατάμε καλά και να μην έχουμε κάποιο θέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως τα βασικά του χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο έχει δύναμη, να το πω έτσι, αναρρόφησης, δεν είναι αναρρόφηση, είναι λάθος αυτό που λέω. Τη δύναμη με την οποία τέλος πάντων τραβάει τα σκουπίδια. Είναι στα 5000 PA, έχει 4000 μιλιαμπερόρια μπαταρία και ζυγίζει 374,5 γραμμάρια. Ας πούμε περίπου 375 γραμμάρια. Το φίλτρο που έχει μέσα, το άσπρο, το φίλτρο που είδαμε δηλαδή προηγουμένως, είναι κατηγορίας χάπα. Το συγκεκριμένο, όταν γεμίσει ή γενικότερα μπορούμε και κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε, να το βγάζουμε, να το φυσάμε για να μπορεί να φεύγει η σκόνη. Όπως επίσης εδώ πέρα λέει ότι αυτό μπορούμε και να το πλένουμε. Το βάζουμε κάτω από τη βρύση, το πλένουμε κανονικά με το χέρι μας. Προσοχή βέβαια για να μην το σκίσουμε, να μην το κόψουμε, να μην το χαλάσουμε, για να μπορεί να συνεχίσει να τραβάει και να κρατάει τη σκόνη. Από εκεί και πέρα, μας λέει ότι χρειάζεται 3 με 5 ώρες. Το 3 με 5 ώρες βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο εύρος, η αλήθεια είναι, για να μπορεί κάποιος να υπολογίσει πόσο χρειάζεται να φορτίσει. Επειδή δεν το έχω βάλει και εγώ να φορτίσει, γιατί τώρα το άνοιξα πρώτη φορά, δεν ξέρω να σας απαντήσω ακριβώς αν χρειάζεται 3, 3,5, 4, 4,5 ή 5, όσον αφορά τις ώρες. Όσον αφορά τη χρήση, με μια πλήρη φόρτιση ωστόσο, μας βγάζει 35 λεπτά συνεχόμενης χρήσης. Τι άλλο μας λέει εδώ πέρα, η φασαρία που παράγει το σκουπάκι όταν το έχουμε σε χρήση είναι μεταξύ 70 και 75 decibel. Η χωρητικότητα του κάδου όσον αφορά τα σκουπίδια είναι στα 125 μιλιαμπερόρια. Η μπαταρία του είναι Li-ion, εντάξει, ok. Βλέποντας εδώ πέρα γενικότερα όλες τις πληροφορίες που δίνει η Banggood, δεν έχει κάτι παραπάνω. Το μόνο που δεν σας ανέφερα καθόλου είναι το μέγεθος της σκούπας της συγκεκριμένης. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι 27,5 εκατοστά επί 7,2 εκατοστά. Αυτό προφανώς, επειδή είναι στρογγυλό, είναι 7,2 επί 7,2, να το πω κάπως έτσι, αν θέλουμε να το πάρουμε σε άξονα τύπου σταυρό. Αυτό λοιπόν είναι σαν μέγεθος. Το βλέπετε και δίπλα μου ότι δεν είναι πολύ μεγάλο. Οπότε δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το μεταφέρουμε εύκολα στο αυτοκίνητο μαζί μας σε κάποιο ταξίδι και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε έστω ένα πάρα πολύ μικρό στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει εφόσον πέσει κάτι κάτω ή οτιδήποτε. Αυτό ξαναλέω ότι είναι από μια εταιρεία η οποία λέγεται Elegiant. Αγοράστηκε από την Banggood και όσον αφορά το πόσο αγοράστηκε, θα σας πω ακριβώς πώς θα το πήρα. 17,73 ευρώ. Το είχαν σε προσφορά, αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω το έχουν σε προσφορά στα 24,5, 24,67. Οκ. Okay. Ό,τι θέλετε για το σκουπάκι μου το ρωτάτε. Το βλέπουμε μαζί για να μπορέσω να σας απαντήσω. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ το συγκεκριμένο, ούτως ώστε να δω κατά πόσο κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ βέβαια το αγόρασα για πολύ συγκεκριμένο σκοπό, δεν είναι ότι θέλω να κάνω κάτι τρομερό, το αγόρασα απλά για να μπορέσω να πιάνω κάποια σκουπιδάκια που είναι πάρα πολύ μικρά και πάρα πολύ ελαφριά ή είναι σε κάποια πολύ δύσκολα σημεία και δεν μπορεί να πάει ούτε η σκούπα ρομπότ, ούτε η σκούπα η χειρός ή άλλη που έχω. Α, αυτό μπαίνει εδώ. Αυτά, όπως τα βλέπετε, μπαίνουν έτσι. Αυτό δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον σαν επέκταση στην επέκταση που έχουμε. Βέβαια, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απευθείας εδώ πέρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιο σημείο που δεν φτάνει το στόμιο το συγκεκριμένο. Όπως επίσης μπορούμε να βάλουμε κατευθείαν το βουρτσάκι. Αυτό μπορούμε, δεν μπορούμε. Αλλά μήπως το βουρτσάκι μπαίνει εδώ. Ναι, το βουρτσάκι μπαίνει εδώ. Αυτό, άρα βάζουμε αρχικά την επέκταση, ωραία, βάζουμε και το βουρτσάκι από πάνω και το χρησιμοποιούμε ακριβώς έτσι. Είτε μόνο του, είτε με το βουρτσάκι από πάνω, γιατί το βουρτσάκι το συγκεκριμένο δεν μπαίνει στο στόμιο εδώ πέρα μέσα καθόλου. Το βουρτσάκι λογικά, είπαμε ότι εδώ δεν μπαίνει, γιατί το δοκίμασα πριν. Δεν μπαίνει ούτε εδώ.
Όχι, δεν μπαίνει και εδώ. Α, εδώ στέκεται. Ναι. Άρα λοιπόν το βουρτσάκι μπαίνει πάντα σε ένα άλλο. Δεν μπορεί να μπει μόνο του καθόλου. Αυτό λοιπόν ήταν το συγκεκριμένο το σκουπάκι. Όπως είπα, ή αν δεν το είπα, το λέω τώρα. Ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε στα σχόλια, μου το γράφετε για να το δούμε. Θα το έχω σίγουρα δοκιμάσει. Άρα θα μπορέσω να σας απαντήσω σε ό,τι χρειάζεστε. Είμαι ο Γκριγζιάρης της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε να μένετε ασφαλείς, να προσέχετε τους γύρω σας. Το πήγα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα σας ξαναδώ, θα τα ξαναπούμε. Να είστε υγιείς. Γεια σας.